Εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και καταλογίζοντας τις προσπάθειες συγκάλυψης και ατιμωρησίας σε μια σειρά σκανδάλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ανακοίνωσε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας υπογεγραμμένης από τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας με αφορμή την εθνική τραγωδία στα Τέμπη μετά και τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Το Βήμα για αλλίωση των ηχητικών ντοκουμέντων των συνομιλιών του μοιραίου σταθμάρχη που διέρευσαν σε μέσα ενημέρωσης μετά το δυστύχημα των Τεμπών με σκοπό την ενίσχυση του επιχειρήματος περί ανθρώπινου λάθους. Πρακτικές της κυβέρνησης έναντι του κράτους δικαίου προσβάλλουν τη χώρα μας και την απομακρύνουν σταθερά από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οφείλουμε να απαντήσουμε σήμερα στην κραυγή της κοινωνίας που αγωνιά για δικαιοσύνη, για φως, για αλήθεια. Τι ζητά ο ελληνικός λαός? Να λογοδοτήσουν αυτοί που ευθύνονται για το έγκλημα στα Τέμπη, οι υπεύθυνοι της τραγωδίας. Ήρθε λοιπόν η ώρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των λόγων και των πράξεών του. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγματος και το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησής σας, υπογεγραμμένη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτή τη φορά ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή. Θα έρθει εδώ για να απολογηθεί ό,τι δεν έκανε στις προηγούμενες συνεδριάσεις για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και για την τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, αλλά και ό,τι άλλο προσβάλλει το κράτος δικαίου και τους θεσμούς στη χώρα μας. Και μαζί όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα κληθούν να απαντήσουν, επικροτούν αυτούς τους σκληρούς χειρισμούς, γιατί κανείς δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα, να αποφεύγει τη λογοδοσία ενώπιον του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Γιατί επιτέλους πρέπει να μπει ένας φραγμός στην αλαζονία σας. Πρέπει να μπει ένας φραγμός στην ασυδοσία σας. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την θεσμική παρακμή την οποία συζητούν σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά δεν περίμενα άλλη συμπεριφορά από τους μηχανισμούς προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας και από τους υπουργούς προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, ο κύριος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως ένα δημοσίευμα μιας κυριακάτικης εφημερίδας ανέδειξε ότι όσο η Ελλάδα θρυνούσε, παγωμένος ο ελληνικός λαός, η μόνη αγωνία κάποιων στην κυβέρνηση ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση και το μικροκομματικό συμφέρον. Πριν ακόμα λοιπόν αυτές οι συνομιλίες παραδοθούν στην αστυνομία και την δικαιοσύνη, κάποιοι τις είχαν στην κατοχή τους. Τις επεξεργάστηκαν και τις διοχέτευσαν σε φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση απέφυγε να δώσει πραγματικές εξηγήσεις. Ποιος την ώρα της τραγωδίας είχε την προτεραιότητα να παρέμβει στο κρίσιμο αυτό ηχητικό υλικό? Ποιος είχε πρόσβαση σε αυτό πριν την ελληνική αστυνομία και πριν την ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος επεξεργάστηκε τις συνομιλίες και ποιος τις διοχέτευσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενισχύσει τη θεωρία περί μόνο ανθρώπινου λάθους? Ξέρετε, έχουμε εμπεδώσει πια ότι η υπονόμευση του κράτους δικαίου στη χώρα μας είναι έργο της παρέας του Μαξίμου. Αυτοί ήταν που οργάνωσαν τις υποκλοπές. Αυτοί ήταν που πήραν με παράνομο τρόπο στο κόμμα τους τα απόρριτα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων εκλογέων του εξωτερικού. Και όπως κάνετε και τώρα, έτσι κάνετε και πριν από μερικές μέρες. Κοροϊδεύετε την κοινή γνώμη ότι δεν υπάρχει θέμα. Αυτό λέτε σήμερα από το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για εσάς. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να αποτρέψουμε το έγκλημα στα Τέμπη να είναι ένα διαρκές έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο καθεστωτισμός σας κινείται πια σε άλλο επίπεδο. Είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα για να κρατήσετε τις καρέκλες σας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, απέναντι σε αυτές τις καθεστωτικές πρακτικές, πήραμε
τη σημερινή θεσμική πρωτοβουλία, για να μπει επιτέλους ένα τέλος σε ό,τι προσβάλλει το κράτος δικαίου και εν τέλει σε ό,τι προσβάλλει τον περήφανο ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Την πρόταση ενδυσπιστίας που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδέχθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, εξαπολύοντας ταυτόχρονα δρυμύτατη επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι εκείνο το οποίο αλλάζει και σας οδηγεί στην συγκεκριμένη κατάθεση της προτάσεως ενδυσπιστίας? Γιατί δεν την καταθέσατε με αυτά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δηλώσατε ότι θα τα καταθέσετε την Κυριακή? Το δημοσίευμα του Βήματος. Το οποίο τι λέει το δημοσίευμα του Βήματος? Αναφέρεται σε μία υπόθεση για την οποία όχι απλώς δόθηκαν αμέσως εξηγήσεις, αλλά η οποία κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενό της. Δηλαδή, υλικό το οποίο βρίσκεται στον ανακριτή, υλικό το οποίο έχει δημοσιευτεί εκείνες και έχει παιχτεί εκείνες μέρες στην κρατική τηλεόραση, υλικό για το οποίο δόθηκαν όλες οι διευκρινήσεις, συσκρίνεται ότι αυτό μόνο εξαρκεί για να ζητήσετε να πέσει η κυβέρνηση. Όταν σας λέμε λοιπόν ότι είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, εννοούμε ακριβώς τη σχέση αυτού του δημοσιεύματος, που είναι το μόνο πρόσθετο με την πρόταση δυσπιστίας που συζητούμε σήμερα. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα έχουν αναπτυχθεί πλήστες όσες φορές. Καλοδεχούμενοι, και δημιουργείται και μία ακόμη εντύπωση. Επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Έχω δηλώσεις του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που λέει «Σόου και κοκορομαχία θα είναι η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας». Σόου και κοκορομαχία, στο οποίο προσυπογράψατε, κύριοι συνάδελφοι. Προσυπογράψατε να γίνει ένα σόου και μία κοκορομαχία που μάλιστα λέει ο πρόεδρός σας δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Βεβαίως και δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι επί της προτάσεως δυσπιστίας θα δώσει απάντηση η Βουλή μέσα στο επόμενο τριήμερο και βεβαίως θα δώσει και καθοριστική απάντηση ο ελληνικός λαός στις επικείμενες ευρωεκλογές. Επιθυμούμε την άμεση πρόοδο της διαδικασίας και την άμεση συζήτηση της προτάσεως της πιστίας.